Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκουράστηκες λίγο από το χθεσινό ταξίδι, λίγο το jet lag. Εντάξει, φτάσαμε πολύ αργά, αλλά ναι, λίγο ξεκουράστηκα. Χαίρομαι. Τώρα περίοδο προσαρμογής. Ναι, τώρα περίοδο ξεκούρασης. Πώς ήταν η επιτυχία σου, ήταν δύσκολη η νίκη? Η αλήθεια είναι πως δεν την περίμενα, ούτε καν την είχα στο μυαλό μου. Δεν είχα καν στο μυαλό μου το μετάλλιο όταν πήγα στους αγώνες, γιατί αγωνιζόμουν σε ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα ουσιαστικά και ήξερα πως στις συμμετοχές μου είχα να αντιμετωπίσω Ολυμπιονίκες. Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Είναι σπουδαίο, Ναι, είναι πολύ σπουδαίο, ήταν απρόσμενο. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει βέβαια τελείως τι έχει γίνει. Αλλά ναι, η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Πόσα μετάλλια μετράς μετά και το τελευταίο σου? Πόσα μετράω, τι εννοείται? Πόσα μετάλλια έχεις στη συλλογή σου? Άμα κοπηλατικά, ας πούμε, με τα πανελλήνια δεν ξέρω. Ελπίζω να μαζευτούν πολλά. Είναι πολλά ήδη, ευχαριστώ πολύ. Γιατί διάλεξες την κοπηλασία και όχι, ας πούμε, την ιστιοπλοεία ή κάποιο άλλο άθλημα? Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα την κοπηλασία επειδή είχαν έρθει προπονητές στο μήλου μου στο σχολείο μου και με είχαν δει, ας πούμε, τα σωματομετρικά μου και αυτά και μου είχαν πει να πάω να δοκιμάσω. Ξεκίνησα και μου άρεσε, ας πούμε, πάρα πολύ και η επαφή με το νερό. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα αθλήματα, ας πούμε, τα πιο γνωστά και καθημερινά, ας πούμε. Και μετά απλά άρχισα νωρίς να έρχονται, ξέρω εγώ, επιτυχίες από πιο μικρό επίπεδο, μέσα σε βαλκανικά πανελλήνια. Και όσο έφερνα μια επιτυχία, μετά ήθελα να πάω για την επόμενη και για την επόμενη. Αγαπάς τη θάλασσα, δηλαδή? Εννοείται. Ποιος δεν την αγαπάει? Να σου βάλω ένα δίλημα τώρα. Αν εμείς, ρε παιδί μου, αισθανόμαστε ωραία με κάποια καλή παρέα, ένα καφέ, ένα ποτό, φαντάζομαι πόσο γεμάτη νιώθεις εσύ με το μετάλλιο στο στήθος την ώρα της απονομής. Ναι. Θέλω να σου κάνω λοιπόν την εξής υποθετική ερώτηση. Έχεις 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, θα σου ανεβάζω το budget. Ένα σύγχρονο σπίτι, το τελευταίο μοντέλο της Ferrari, αν είσαι λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων. Με ποια από αυτά τα τρία θα άλλαζες το μεταλλιό σου? Δεν θα τα άλλαζα. Πολύ καλά το έκανες. Είναι η επιβράβευση που παίρνεις σε ψυχικά και τα συναισθήματα που νιώθεις, έτσι? Ναι, νομίζω πως η ανταμοιβή του μεταλλίου δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο. Στους Ολυμπιακούς να σε περιμένουμε με κάποιο χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο? Θα προσπαθήσω για αρχή να πάρω την πρόκριση και μετά, πρώτο Θεός, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Ελπίζουμε να είναι... Πού θα κριθεί η πρόκριση, σε ποιους αγώνες? Έχουμε δύο προκρίσεις, μία τον Απρίλιο, νομίζω, Απρίλιο και Μάιο, ναι, Απρίλιο και Μάιο. Τον Απρίλιο είναι ευρωπαϊκή πρόκριση, τον Μάιο είναι παγκόσμια πρόκριση. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Ανέτα Κυρίδου. Ανέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.